Ο σπουδαίο ηθοποιό Ηλία Λογοθέτη άφησε την τελευταία του πνοή στι 28 Φεβρουαρίου σε ηλικία 84 ετών. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιο του Ηλία Λογοθέτη, Αλεξανδρός Λογοθέτη, ο οποίο είναι επίση ηθοποιό. Ο Ηλίας Λογοθετής γεννήθηκε στη Λευκάδα στις 15 Απριλίου του 1939. Αποφύτησε από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Παντίου και ήρθε σε επαφή με το θέατρο μέσω του Θέατρου Τέχνης του Καρόλου Κούλ, από που αποφύτησε το 1967 και πήρε μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Πρώτο εμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 1970 στο έργο «Βαβυλονία». Έγινε γνωστό κύριο σε κωμικού ρόλου από συμμετοχέ στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Το 2000 δέχθηκε τα θετικά σχόλια του Χάρολτ Πίντερ για την ερμηνεία του στο θεατρικό έργο Νεκρή Ζώνη. Είχε συνεργαστεί με του θειάσου Γιάννη Φέρτη, Ξένια Καλογεροπούλου, Κάκια Αναλυτή, Κώστα Ριγόπουλου, Νίκου Ξανθόπουλου, Θανάση Βέγκου, Άγγελου Αντωνόπουλου, Μιράντα Σκουνελάκη, με το αμφιθέατρο του Σπύρου Ευαγγελάτου και άλλα. Συμμετείχε σε πολλά θεατρικά έργα στην τηλεόραση στο γνωστό θέατρο της Δευτέρας της ΕΡΤ. Ακόμη είχε λάβει μέρος σε μουσικές παραστάσεις όπως το αφιέρωμα στο Μιχάλη Σουγιούλ.